τι κάνει ο Πρωθυπουργό. Για να μακριμοερεύσει κάποιο ω Πρωθυπουργό, πρέπει καταρχήν να παντρευτεί με Εβραία, ούτω ώστε τα παιδιά που θα γεννήσει να είναι Εβρεόπουλα και να μην χρειαστεί να θυσιάσει κανένα τους στον βωμό τη εξουσία. Αν δεν είναι η σύζυγο Ιουδαία, η τότε αρχίζουν τα διλήμματα του μέχρι πού μπορεί να πάει. Ας το αντιπαρέλθουμε και ας μη τον δύσμηρο αδίστακτο που θέλει να διατηρηθεί εκεί ψηλά πάση θυσία. Δευτερευόντως, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, πρέπει να γεννήσουν αρκετά παιδιά. Το αγόρι για διάδοχος και τα κορίτσια για ανθρώπινες ασπίδες στις δημόσιες εμφανίσεις του πατέρα τους. Κανείς δεν θα διανοηθεί να πυροβολήσει έναν πρωθυπουργό που περπατάει ανάμεσα σε κόσμο με σφίχτα αγκαλιασμένη και τη γλυκιά έφηβη κορούλα του, τώρα όταν του ψιθυρίσει κάποιος ότι ήρθε η ώρα για την μεγάλη θυσία, ένας θεός ξέρει τι θα κάνει. Ή θα θυσιάσει τον διάδοχο και θα συνεχίσει ακάθεκτος πάνω στο μαύρο άλογο, ή θα το βουλώσει και θα πάει σπίτι του, όπως έκαναν και οι περισσότεροι πριν από αυτόν. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση Biden που είναι ιδανική, αλλά ο Ιωσήφ είναι μοναδικός.